μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κριστίνα. Καλό μεσημέρι. Δώστε μας την εικόνα εκεί στο Τρόδος. Τι επικρατεί, χιονίζει αυτή την ώρα? Αυτή την ώρα υπάρχει ελαφριά χιονός που έχει στην περιοχή του Τρόδος. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί λόγω των καιρικών συνθηκών. Μόνο και οχήματα με τουριστικές αλυσίδες ή κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου υπάρχει ομίχλη και παγετό, το οποίο οδηγεί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται σχετικά με τις καιρικές συνθήκες προτού μεταβούν οπουδήποτε στο δικό δίκτυο. Ναι, φανταζόμαστε και λόγω της κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, όπως μας έλεγε και ο ανταποκριτής μας τώρα πριν από λίγο, είναι ήσυχα εκεί πάνω στην πλατεία Τρόδους. Πολύ σωστά, λόγω των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ, δεν επιτρέπεται πρόσβαση στην περιοχή του Τρόδους, όπως ήταν πιο πριν. Είναι ησυχία. Έτσι, για γιώθει εδώ στην περιοχή, είναι χιονισμένα αυτή τη στιγμή και σίγουρα πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να έρθει εδώ χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Ναι. Εκεί στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί κάποιες περιοχές της Κύπρου αντιμετώπισαν λόγω των καιρικών φαινομένων τέτοια προβλήματα. Δεν μας έχει αναφερθεί κάτι εδώ στην περιοχή, τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμα και σήμερα το πρωί. Μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν βασικά στο δικό δίκτυο όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του παγετού και της οριστηρότητας του δρόμου, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς ή τροχιά δυστυχήματα. Να μας ενημερώσετε, κύριε Παναγίδη, πριν σας αποδεσμεύσουμε, ποιο το ύψος του χιονιού τώρα εκεί στην πλατεία Τρόδους, αν γνωρίζετε? Εδώ το ύψος στην πλατεία είναι ελάχιστο, είναι περίπου στα 2 εκατοστά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Γεια σας. Λοιπόν, και πάμε να καλωσορίσουμε τον διευθυντή του